πούμε ότι υπογράφαμε μία δεύτερη σύμβαση σήμερα, η οποία είναι βελτίωση του δρόμου προς το ΧΙΤΑ. Το έργο είναι προϋπολογισμού 520.000. Τα χρήματα δόθησαν από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ήταν μια χρηματοδότηση η οποία έχει ήδη δοθεί στο Δήμο Σιτίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο δρόμος προς ΧΙΤΑ γνωρίζετε ότι έχει μια καθημερινή κίνηση πολύ μεγάλη από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Σιτίας. Τα απορριμματοφόρα του Δήμου είναι εμπολίες καινούργια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο δρόμος προς Πέλασης πρέπει να παρέχει όλους τους όρους ασφαλείας, ταχύτητας, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε συγκεκριμένη περιοχή. Εκτιμώ ότι θα βελτιωθεί το οδόστρωμα. Οι λεπτομέρειες μάλλον θα σας πει ο Στέλης, γιατί θεωρώ ότι είναι κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στη μελέτη. Αυτό που ήθελαμε εμείς και η πρόθεσή μας ήταν ότι από τη στιγμή που πρόκειται να ξεκινήσει και το εργοστάσιο έχει βελτιωθεί η συγκεκριμένη περιοχή με τον νέο ΧΙΤΑ, έπρεπε και ο δρόμος προς Πέλασης, όπως σας είπα, να πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση σήμερα, υπογράφουμε την σύμβαση. Θα υπογραφεί και από τον ανάδοχο την εταιρεία Μανιτάκης, οπότε σύντομα θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Θα είναι έργο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στη λειτουργία του ΧΙΤΑ, και δεδομένου ότι το επόμενο διάστημα εκτιμούμε ότι θα έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την απομεράτωση του εργοστασίου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, τα απορριμματοφόρα είναι καινούργια, έχουν συναντήσει τεράστια προβλήματα σε αυτόν τον δρόμο. Ο δρόμος αυτός θα στρωθεί, σε κάποια σημεία θα γίνουν παρεμβάσεις τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων. Βασικά θα γίνει διάνυση του δρόμου και στρώσιμο αυτού. Ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο για τη μελλοντική χρήση του χώρου αυτού, που θα είναι πολύ σημαντική τα επόμενα χρόνια. Προχωράει, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί σύντομα, έχουν πάρει όλες τις ιδιωτήσεις περιβαλλοντολογικές. Σύντομα θα ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό για την πολιτική.